Καταρχήν να ευχηθούμε σε όλους υγεία, γιατί είναι σημαντικό το στοιχείο αυτό. Και δύναμη για το επόμενο διάστημα, τη χρειαζόμαστε όλοι. Ήρθαμε εδώ όχι για να σας μαυρίσουμε τη ζωή με τα προβλήματα. Αυτά τα γνωρίζετε όλοι. Από όταν πάνε να ανοίξει το οριασμό της ΔΕΗ, που φοβάσαι μην τυχόν και λέει κανένα νούμερο μέσα που δεν μπορεί να το σηκώσει πλάτη μας. Από τα σούπερ μάρκετ που ξέρετε ότι τα τρόφιμα έχουν φτάσει στον ουρανό, οι αυξήσεις και οι ανακοινήσεις. Από τους μισθούς που είναι αυτοί που είναι καθυλωμένοι για χρόνια ολόκληρα και οι όποιες αυξήσεις είχαν δοθεί παλιά εξαρτημίστηκαν από την τεράστια ακρίβεια που υπάρχει. Και μαζί με όλα αυτά έχουμε και τους ανταγωνισμούς και τους πολέμους στην Ουκρανία που εκεί ανταγωνίζονται τα θηρία, Ηνωμένες Πολιτείες, ΝΑΤΟ, Ρωσία και ξέρετε όπου τα βουβάλια πλακώνονται, να το πω λαϊκά, την πληρώνουν τα βατράχια. Εμείς δηλαδή, ο λαός. Η κατάσταση λοιπόν την γνωρίζετε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι και ερώτημα είναι τι πρέπει να κάνουμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Θέλουμε λοιπόν να σας μεταφέρουμε ορισμένα αισιόδοξα μηνύματα, αυτό θέλουμε να σας μεταφέρουμε, αισιόδοξα μηνύματα ότι αν οι εργάτες γίνουν μια γροθιά, αν οι εργάτες ενωθούν μεταξύ τους, είναι σημαντικό στοιχείο αυτό, αν οι εργάτες οργανωθούν, είναι ένα σύνθημα που λέμε τώρα μπροστά στη σύσκεψη που θα κάνουμε, που υπόθηκε προηγουμένως, λέμε ένα σύνθημα. Στην οργάνωση είναι η δύναμη. Στον αγώνα είναι η ελπίδα. Με όπλο μας την αλληλεγγύη μεταξύ μας. Αυτά είναι που είναι αισιόδοξα μηνύματα και το λέμε γιατί. Είχαμε πρόσφατα τους αγώνες των αγώνα των εργαζομένων στις κατασκευές, υποδόμη και άλλοι. Κατάφερα με την δυναμική τους, με την παρουσία τους, με τον αγώνα τους, να υπογράψουν τη συλλογική σύμβαση για πρώτη φορά, θα λέγαμε, με αυξήσεις ικανοποιητικές. Έχουν αρκετά εργοστάσια στην Αθήνα, στην Αττική, που υπογράφουν συμβάσεις επιχειρησιακές, με καλές αυξήσεις. Έχουμε τους εργάτες στο λιμάνι, κάτω στον Πειραιά, που και εκεί, μέσα από τον αγώνα τους, οι συνάδελφοί μας, είχαν και νεκρούς βεβαίως, από την εργοδοτική αφαιρεσία, όπως και σήμερα γίνεται η δίκη εδώ στην πόλη σας, του συνάδελφου του Χρήστου από το εργοστάσιο Ήπειρος, κατάφεραν και εκεί οι συνάδελφοι να υπογράψουν συμβάσεις καλές. Είναι αισιόδοξα μηνύματα που τα πέτυχαν όμως με αυτά, σας είπα προηγουμένως, με τη συμμετοχή του στα σωματεία. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο συνάδελφοι. Ο δρόμος είναι ένας. Να οργανωθούμε στα σωματεία μας όλοι μαζί, κανένας μόνος του. Όποιον τον βρει μόνος του, μόνο του η εργοδοσία του και μοναχιάσει έχει τελειώσει, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Άρα λοιπόν όλοι μαζί, μαζί με τα σωματεία, μαζί εδώ με το οργανωμένο της Άρτας, μπορούμε να βοηθούμε. Τι σόι πράγμα είναι αυτό, βρε συναδέλφους και συνάδελφοι μου, που δεν μπορούμε να στεριώσουμε, να έχουμε σταθερή δουλειά και δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε την οικογένειά μας. Σήμερα δεν είναι μόνο στο σταθερό. Και σε άλλα εργοστάσια. Τρεις μήνες, έξι μήνες, ένα χρόνο, τι είναι αυτό το πράγμα συμβασιούχος. Αυτό το απαράδεκτο καθεστώς πρέπει να το αλλάξουμε και μπορούμε να το αλλάξουμε όλοι μαζί, να σταματήσει αυτή η ιστορία. Δεν γίνεται αλλιώς. Η λογική που λέει, ξέρουμε, υπάρχει φόβος. Όντως υπάρχει φόβος. Ο φόβος της απόλυσης, ο φόβος της ανεργίας, δεν θα έχω να πληρώσω του παιδιού μου τα φροντιστήρια, δεν θα έχω να πάω να πιάσω πίσω σπίτι μου. Θα ξέρουμε ότι υπάρχει φόβος, αλλά ο φόβος ξεπερνιέται με το όλοι μαζί. Όλοι μαζί μπορούμε να ξεφοβηθούμε, στηρίζοντας η μια την άλλη και ο ένας τον άλλον. Βλέπετε οι κυβερνήσεις, τα μέτρα που παίρνουν, δεν είναι σε όφελός μας. Είναι σε όφελος της μεγάλης εργοδοσίας. Μας πετάει ένα ψίχρο, 40 ευρώ λέει, βενζίνη για να πάμε από εδώ μέχρι απέναντι. Μας δουλεύουν λίγο πάνω, μας προειδεύουν. Τη μια μας λένε έχουμε κρίση. Την άλλη μας λένε έχουμε πανδημία, την άλλη μας λένε το κάτω δεν βγαίνει. Εμείς όμως πρέπει να βγαίνουμε, εμείς όμως πρέπει να πληρώνουμε τα κερατιά δικά μας, τις εφορίες κτλ. Και οι εργοδότες να θυσαυρίζουν.